Γεια σας από το www.elislasop.com και από τον Βαγγέλη Βλασόπουλο. Αυτό το μάθημα είναι η συνέχεια του προηγούμενου μαθήματος, το οποίο έχει να κάνει με εισαγωγή πραγμάτων στο Photoshop, τα οποία θα απογειώσουν τη δημιουργικότητά σας και θα σας κάνουν φοβερό designer, ή τουλάχιστον θα σας δώσουν την όθηση για να γίνετε, για να πάτε προς τα εκεί. Γιατί καλά τα default πραγματάκια, αλλά αν δεν έχετε το κάτι έξτρα, θα βαλτώσετε αργά ή γρήγορα. Οπότε είμαι εγώ εδώ για σας. Θα σας δείξω το πώς να εισάγετε εκτός από γραμματοσειρές. Στο προηγούμενο μάθημα θα σας δείξω πώς να βάζετε gradients και πώς να εισάγετε και βούρτσες. Λοιπόν, έχω πάει στα gradients με ένα search στο Google Free Gradients. Ήρθα σε αυτό το site και βρήκα 1000 free gradients, και το free είναι φοβερό και το 1000 βέβαια είναι φανταστικό, γιατί έχουμε πολλά gradients, πολλές επιλογές. Κάνοντας click στο download θα κατεβεί ένα αρχείο το οποίο θα περιέχει και τα 1000 gradients και θα είναι ειδικό αρχείο για να εισαχθεί στο Photoshop. Το έχω κατεβάσει ήδη εγώ το αρχείο. Το αρχείο μας είναι αυτό, Graphic Host Gradients λέγεται, και το έχω εισάγει ήδη και στο Photoshop, αλλά θα σας δείξω τον τρόπο. Λοιπόν, θα κάνουμε διπλό αριστερό κλικ για να ξεκλειδώσουμε το background layer. Ωραία. Θα κάνουμε δεξί κλικ για blending options και gradient overlay. Θα κάνουμε κλικ στο βελάκι και μετά στο δεύτερο βελάκι θα πάμε reset gradients. Πρώτα θα κάνω εγώ, δεν χρειάζεται να το κάνετε εσείς αυτό. Ok, μάλλον κλικ στο βελάκι, load gradients, πάμε στο desktop ή εκεί που έχουμε αποθηκεύσει το gradient, graphic host gradients και απλά load, και από κάτω βλέπετε έχει φορτώσει άπειρα gradients τα οποία θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ και θα τονώσουν τη δημιουργικότητά μας. Κάνουμε κλικ σε αυτό. Ok, βλέπετε πόσο εύκολα δημιουργήσαμε ένα καινούριο gradient. Επίσης, gradients μπορείτε να βάλετε και από εδώ. Από εδώ μέσα, gradient tool. Μπορείτε να επιλέξετε ένα gradient, ας πούμε αυτό, και να κάνετε είτε ένα κλικ ό,τι θέλετε. Μόνο πρέπει να σβήσουμε τα effects. Ok. Θα κρατήσω αυτό για αρχή. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και επίσης, μπορείτε να πάτε στο συγκεκριμένο site, στο brusheasy.com, και να βρείτε φοβερές και free βούρτσες. Έχω επιλέξει τις βούρτσες αυτές να κατεβάσω, γιατί μου αρέσανε όπως τις είδα. Ωραία, αυτές εδώ. Μπορείτε να κάνετε ένα preview και να τις δείτε, ή κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να τις κατεβάσετε free, εννοείται. Λοιπόν, τις έχω κατεβάσει, είναι αυτές εδώ, η Punk, Safe Typing κτλ. Και θα πάρω το Type Tool, όχι συγγνώμη, θα ανοίξω ένα καινούργιο layer, ωραία, θα πάω με το Brush Tool, δεν χρειάζεται να κάνετε αυτό που θα κάνω τώρα εγώ πατάω Reset για να δημιουργήσουμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, set brushes. Οκ. Ωραία. Αυτές είναι οι default brushes. Ίσως θα είναι οι brushes που βλέπετε και εσείς. Θα κάνουμε κλικ στο βελάκι και load brushes. Θα πάτε στο φάκελο στον οποίο έχετε αποθηκεύσει το αρχείο σας. Να το, βλέπετε brushes. Κάνουμε κλικ στο load και απλά και γρήγορα έχει φορτώσει τις νέες μας βούρτσες, τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε αμέσως. Βλέπετε, κάνω ένα κλικ εδώ, μπορώ να επιλέξω μια άλλη γραμματοσειρά τώρα, καθώς επίσης και άλλο χρώμα, λευκό αυτή τη φορά. Ωραία, και θα πάρω άλλη μία, θα βάλω ένα χρώμα διαφορετικό, θα βάλω ένα πράσινο. Κάνοντας κλικ εδώ,
Εδώ μάλλον. Βλέπετε πόσο γρήγορα φτιάξαμε ένα desktop, το οποίο εντάξει δεν είναι και το καλύτερο, αλλά είναι φτιαγμένο από το ellislashop.com. Και όπως βλέπετε το ellislashop.com είναι φτιαγμένο με άθλιο πράσινο βέβαια, αλλά είναι φτιαγμένο με το something, τον τύπο, τη γραμματοσειρά που κατεβάσαμε πριν από λίγο στο dafont.com. Λοιπόν, από το Μαγγέλη Βλασόπουλο και από το www.ellislashop.com ελπίζω να βρήκατε αυτά τα μαθήματα ενδιαφέρον και να σας βοήθησαν για την περαιτέρω σας εκπαίδευση και ανάπτυξη στο Photoshop, και ελπίζω να κάνετε φοβερά πράγματα από εδώ και πέρα με τις νέες δημιουργίες που θα εισάγετε. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.